Καλησπέρα σας, μάμα μία ταξιδιάρα σήμερα και σας έχω ταξίδι από τη Τζαμάικα μέχρι τη Γαλλία. Δύο ταξιδάκια λοιπόν. Το ένα με θαλασσινό, τζαμαϊκανό, καυτερό και το άλλο πολύ ωραίο, γαλλικό, γεμάτο φράουλες. Αχ, πότε θα πάμε στη Γαλλία ρε παιδιά. Το έχω αποθυμένο. Πρέπει να πάω στο Παρίσι ταξίδι, τέλος δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, ας έρθουμε εδώ τώρα, στη συνταγή. Η συνταγή λοιπόν είναι τσιπούρες. Παίρνουμε δύο εξαιρετικές τσιπούρες από τη Γιαννινάκης ΑΕ και αυτό που κάνουμε είναι να τις χαράξουμε. Γιατί έτσι βοηθάμε και να ψηθούν πιο εύκολα. Η Γιαννινάκης ΑΕ τις έχει καθαρισμένες τις τσιπούρες. Άρα της ευκολίας συνταγή, όπως καταλαβαίνετε. Ούτε θα λερώσουμε την κουζίνα μας, αλλά ούτε θα λερωθούμε εμείς οι ίδιοι. Και χώνουμε μέσα στη μία τρυπούλα σκόρδο, το οποίο σκόρδο λιώνει εδώ μέσα. Βάζω και εδώ σκορδάκι. Και το μόνο που κάνει είναι να αφήνει ένα πολύ ωραίο άρωμα. Έχω εδώ άλλο ένα. Πάρω το μισό και θα το βάλω εδώ μέσα. Τώρα είδα εδώ πέρα πολύ ωραίο λεμονοθύμαρο που μου έφερε η φίλη μου η Ειρήνη Κατηδάκη. Δεν είναι μέσα στη συνταγή, είναι εκτός συνταγής. Αλλά δεν γίνεται να έχω λεμονοθύμαρο μπροστά μου και να μην το χρησιμοποιήσω, ξέρετε. Οπότε παρακάμπτουμε λίγο την Τζαμάικα και ξαναεπιστρέφουμε στην Κρήτη. Παίρνω λοιπόν το λεμονοθύμαρο και το βάζω, από αυτό δεν μου το έχουν ανοίξει, και το βάζω μέσα στην κυλίτσα του. Θα το ανοίξω εγώ τώρα. Και το γεμίζουμε με λεμονοθύμαρο. Τέλεια. Αυτό μπήκε στην πορεία το λεμονοθύμαρο, έτσι, να το θυμάστε. Να ξεπλύνω λίγο εδώ και να κόψω λεπτές φετούλες. Θα το βάλω μέσα στο ταψάκι μου, το υπόλοιπο μισό που έχει μείνει. Έχω εδώ πολύ ωραίες χρωματιστές πιπεριές. Δεν θέλω να τις κόψετε πολύ πολύ χοντρές, δεν μου κόβει αυτό το μαχαίρι, μισό λεπτό. Έχω ένα καλύτερο. Θέλω να είναι γύρω στο μισό εκατοστό, γιατί το ψάρι δεν θέλει πάρα πολύ ώρα να ψηθεί. Δηλαδή σε ένα 25 λεπτό θα υπολογίσετε ότι το ψαράκι σας θα είναι έτοιμο. Βάζουμε γύρω-γύρω και κάτω από το ψάρι τις πιπεριές και παίρνουμε και την κόκκινη. Α, πάλι το λάθος μαχαίρι πήρα. Είναι πολύ ωραία τα πριονωτά μαχαίρια για αυτές τις δουλειές, όπως επίσης και για την ντομάτα. Οπότε εγώ τα έχω αντικαταστήσει. Λάτε τις εδώ. Χρώματα και αρώματα εξαιρετικά. Και την κίτρινη πιπεριά λοιπόν και βέβαια θα βάλουμε και λίγη πιπεριά γιατί τρώνε πάρα πολύ τα καυτερά σε αυτές τις χώρες. Θα βάλουμε και λίγο πιπεριά από αυτήν εδώ τη δική μας, του φίλου μου του Τάσου του Αγγελάκη από την Ιεράπετρα, η οποία είναι καυτερή πιπεριά. Και ελάτε να κάνουμε παρέα. Όποιος αντέχει να φάει αυτή την τσιπούρα, θα του βγάλω το καπέλο, είναι αρκετά καυτερό. Οπότε να το ξέρετε κι εσείς, αν δεν θέλετε να είναι τόσο καυτερό, απλά δεν βάζετε την καυτερή την πιπερίτσα. Βάζω ζεστό ζωμό από λαχανικά. Βάζω την κάπαρη μέσα στο ζωμό για να μην μου ξεραθεί. Και όλο αυτό δημιουργεί από τη στιγμή που θα ψηθεί και μετά μία πολύ ωραία σαλτσούλα κάτω στη βάση. Θα τη δείτε όταν θα ολοκληρωθεί και θα καταλάβετε τι εννοώ. Βάζω το μαϊντανό. Τέλεια. Και αλάτι χοντρό. Θαλασσινό χοντρό αλάτι. Μπόλικο θαλασσινό χοντρό αλάτι. Και τώρα ανακατεύω. Να πάει παντού το αλάτι, να πάνε παντού όλα μου τα υλικά. Κρεβατάκι από κάτω. Πολύ ωραία.
αφού φτάσουμε σε αυτήν εδώ τη φάση, αυτό που μένει μόνο για να κάνουμε, για να ψήσουμε τα ψάρια μας, και δεν είναι μόνο για τσιπούρες, γίνεται πάρα πολύ ωραία και το λαβράκι με τον ίδιο τρόπο. Βάζουμε μαύρο ρούμι, μέλι, λευκορίτικο μέλι, κριτικό. Τέλεια. Μουστάρδα μπράβα. Πολύ ωραία. Και λαδάκι. Δεν βάζουμε πολύ λάδι, γιατί η τσιπούρα σαν ψάρι είναι λιπαρό ψάρι. Οπότε θα κατεβάσει και τα δικά του τα έλαια. Χτυπάω σε ένα βαζάκι, ξέρετε, για να μην λερώνουμε απαραίτητα το μπλεντεράκι μας, το μούλτι μας. Πολύ ωραία. Και περιχύνω. Αυτό ήταν όλο. Τι νομίζετε, ότι θα σας παντρέψω εγώ, κορίτσια μου και αγόρια μου, θα σας βάλω να κάνετε δύσκολα πράγματα? Όχι βέβαια. Εδώ, της νοστιμιάς και της ευκολίας. Και είμαι σίγουρη, όταν το φτιάξετε θα σας λατρέψουν. Στο φούρνο. Προθερμασμένος ο φούρνος, 180-190, όχι πάνω από 20 λεπτάκια, 20 με 25 λεπτάκια. Και τώρα η τάρτα που λέγαμε από τη Γαλλία, είπαμε, ταξίδι από Τζαμάικα, Γαλλία. Τι άλλο θέλετε από μένα? Κρέμα γάλακτος μαζί με κουβερτούρα. Κοιτάξτε πόσο απλά πράγματα σας έχω σήμερα, γιατί μπροστά μας έχουμε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Και αύριο θα φτιάξουμε το γλυκάκι μας και δεν μπορούμε τώρα που ανοίγει ο καιρός να κάνουμε δύσκολα πράγματα. Αφιονιζόμαστε, θέλουμε να βγούμε έξω, να πάρουμε τα βουνά, να πάρουμε τα λαγκάδια, να πάρουμε τις παραλίες. Οπότε, εύκολες συνταγές από εδώ και πέρα. Γιατί κάνει ζέστη. Τσιμπάω. Τέλεια. Με το πιρούνι μου. Έχω χρησιμοποιήσει φύλλο σφολιάτας και είναι μια κλασική τάρτα αυτή. Πάρα πολύ εύκολη τάρτα, πάρα πολύ γρήγορη. Την έχω δει αρκετές φορές και στο διαδίκτυο, που τη σερβίρουν σαν tart fraise με φράουλες, και αυτό είναι όλο, δηλαδή δεν έχει κάποια άλλη δύσκολη ή επίπονη διαδικασία για εσάς. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο που έχετε να κάνετε σήμερα. Ζάχαρη καστανή, εδώ, royal sugar και προσέχω τη σοκολάτα μου με την κρέμα γάλακτος. Τη ζάχαρη την καστανή τη θέλουμε να τη βάλουμε στη βάση και από πάνω για να μας δώσει την αίσθηση της καραμέλας. Ωραία. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Δεν βάζουμε κανένα είδος υγρασίας, ούτε καν αυγό, ούτε κάποια κρέμα, τίποτα. Απλά αυτό. Καστανή ζάχαρη. Τέλεια. Και τώρα φράουλες. Μην μου πείτε ότι σας πέδεψα. Ευκολάκι. Και εδώ νομίζω θέλει άλλη μία. Ναι. Και πάμε να στρώσουμε την τάρτα μας. Αφήνω λίγο από πάνω, γιατί αυτό θα το γυρίσω πάνω στη φράουλα. Τέλεια. Και από τα πλάγια όπως βλέπετε, οπότε θα την κλείσω από τα πλάγια και από πάνω. Πολύ ωραία. Φτιάχνουμε έτσι όλη τη βάση και δίπλα η σοκολάτα λιώνει. Ούτως ή άλλως η σοκολάτα θα βάλουμε και τώρα λίγο, αλλά και στο τέλος, όταν θα τη βγάλουμε από το φούρνο. Μεγάλες, μικρές, οι φραουλίτσες μας. Άλλες μεγάλες, άλλες μικρές, δεν πειράζει.
ούτως ή άλλως με την καστανή τη ζάχαρη θα λιώσουν και θα, ενώ θα νιώθουμε ότι είναι φρέσκο το φρούτο και θα παίρνουμε όλη την οξύτητά του, θα μας αφήσει και την αίσθηση της μαρμελάδας. Κάνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδισμα αυτό το γλυκό. Εγώ, όπως γνωρίζετε, είμαι λάτρης της φράουλας, οπότε με το που έρχεται η άνοιξη, όλες οι συνταγές που είναι δικές μου ή τις ξενικές ή τις δικές σας, χρησιμοποιώ πάντα, γιατί θέλω να τρώω όσο περισσότερες φράουλες γίνεται μέσα στην άνοιξη. Στο evaintasteland.com θα βρείτε μια καταπληκτική συνταγή που είναι καλτσουνάκια με γλυκιά μυζήθρα και φράουλες και δυόσμο. Όπως επίσης, αν μπείτε στη neatv.gr θα δείτε πάρα πολλές συνταγές που έχουμε κάνει και φέτος και πέρυσι με φράουλες. Ψάξτε εκεί κοντά στην άνοιξη, γίνεται χαμός και μια καταπληκτική μαρμελάδα με τζίντζερ και κρασί κόκκινο που κάναμε πέρυσι με φράουλες. Εξαιρετική μαρμελάδα. Μια διαφορετική μαρμελάδα από τις άλλες. Οκ, νομίζω είμαι. Είμαι τέλεια, οπότε γυρνάω. Γυρνάω και από εδώ. Την κλείνω δηλαδή κατά κάποιο τρόπο την τάρτα μου. Γυρνάω, βάζω πάλι κάστανη ζάχαρη. Και τώρα θα χρειαστώ ένα αυγό. Ένα αυγό, γιατί θέλω ίσα ίσα γύρω γύρω να δώσω λίγο χρώμα. Και νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρει χρώμα η τάρτα μου. Και ύστερα θα βάλω πάνω στο φύλλο πάλι καστανή ζάχαρη. Για να δω τι γίνεται και εκεί με τη σοκολάτα μου. Μια χαρά πάμε. Εξαιρετικά. Σε λίγο θα τη χρησιμοποιήσω. Θα μπορείτε να βάλετε και γάλα σε αυτή τη φάση, αλλά το αυγό δίνει καλύτερη γυαλάδα, το γάλα το θαμπώνει λίγο. Ωραία. Να πλύνουμε παντού καλά, σε όλα τα σημεία του φύλλου. Να έχει ομοιόμορφο χρώμα θέλουμε. Τέλεια. Και καστανή ζάχαρη. Τα είπαμε τώρα αυτά, μην τα ξαναλέμε. Καστανή ζάχαρη είναι η απόλυτη παρέα της φράουλας, νομίζω. Εγώ όταν κάνω και μαρμελάδες βάζω καστανή ζάχαρη στη φράουλα, της πάει πάρα πολύ. Ωραία, κλείνω από εδώ τη φωτιά μου. Και δουλεύω λίγο την κρέμα γάλακτος με τη σοκολάτα. Την έκλεισα τη φωτιά γιατί από κάτω το νερό έχει ζεσταθεί, οπότε κρατάει τη δική του τη θερμότητα και δεν έχει ανάγκη να καίσει άλλο ρεύμα ή άλλο γκάζι. Τέλεια. Είμαι οκ. Οπότε, έλα εδώ εσύ. Έτσι λίγο τη σοκολάτα, όχι πολύ εδώ σε αυτή τη φάση, γιατί θα ρίξουμε και από πάνω. Τη μισή περίπου, υπολογίστε μου. Να τις αγγίξει τις φραουλίτσες, όχι όλες, κάποιες. Τέλεια. Αυτό είναι. Άντε άλλο λίγο να βάλω. Εδώ και εδώ. Μην εσύ. Να στρώσω πάλι τις φράουλες, να μην χαλάσω το σχήμα. Εσύ κατέβα από εδώ. Είδατε, μιλάω συνέχεια στα υλικά. Με ακούνε. Εντάξει, αυτό δεν το είδατε. Αλλά δεν γίνεται με τη σοκολάτα, παιδιά. Στο φούρνο, στους 180, γύρω στα 25 λεπτάκια. Τσιπούρες πιπεράτες αλλά τζαμάικα.
2 τσιπούρες 500 γραμμαρίων η καθεμία για νενάκις ΑΕ, 2 σκελίδες σκόρδο, μισή πιπερίτσα καυτερή, ένα σφινάκι ρούμι μαύρο, ένα ποτήρι ζωμό λαχανικών, αλάτι χοντρό, πιπέρι μαύρο, 3 κουταλιές της σούπας κάπαρι, 3 πιπεριές πολύχρωμες, μαϊντανός, 4 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αβέα, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα μπράβο mild, 1 κουταλιά της σούπας λευκορίτικο μέλι. Εύκολη τάρτα με φράουλες και σοκολάτα αλλά γαλλικά. Ένα έτοιμο φύλλο σφολιάτας, 200 γραμμάρια φράουλες σε φέτες, 3 κουταλιές του γλυκού καστανή ζάχαρη Royal Sugar, ζάχαρη άχνη για το σερβίρισμα Royal Sugar. Επικάλυψη, 1 κουβερτούρα 50 ml κρέμα γάλακτος. Έχει γίνει χαμός εδώ πέρα. Έχουν μαζευτεί όλοι πάλι, παιδιά. Αυτά είναι πολύ καλό φαγά, παιδιά, που έχω εδώ πέρα. Αλμυρά, γλυκά, κρέας, ψάρι. Απ' όλα. Θα σερβίρω τα ψάρια. Μόσχο μυρίζουν τα ψάρια. Από που μου αρέσει και εμένα τόσο πολύ το ψαράκι. Ωραία. Και θα πάρω και τις πιπεριές και την κάπαρη και βέβαια το ζουμάκι. Το ζουμάκι είναι πάνω από τα μισά λεφτά. Τέλεια. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα η πιπεριά σε συνδυασμό με την κάπαρη. Νομίζεις ότι δεν έχεις ψήσει καθόλου ψάρι. Δηλαδή έχει χαθεί σχεδόν όλη η μυρωδιά από την τσιπούρα. Και το ζουμάκι βέβαια αυτό, να περιχύσουμε τα ψαράκια μας. Τέλεια. Αυτό έτοιμασα για σας από αλμυρό. Κοιτάξτε πως σας κοιτάνε τα ψαράκια να τα φτιάξετε. Φανταστικά! Φανταστικά! Πάμε να δούμε τι κάναμε και με τη Γαλλία, γιατί με την Τζαμάικα βλέπω τα καταφέραμε. Για να δούμε τι γίνεται με τη Γαλλία. Έχω κάνει ένα χαμό βέβαια, έχω το Planet, δεν φοβάμαι τίποτα. Αλλά εδώ πέρα έχω δημιουργήσει ένα κακό χαμό. Στην κυριολεξία. Είναι έτοιμη. Κοιτάξτε αυτό που σας έλεγα. Θέλω να το παρατηρήσετε, γι' αυτό θα σας το βάλω εδώ. Βλέπετε τα ζουμάκια. Εδώ. Τα ζουμάκια από την φράουλα. Κοιτάξτε. Αυτά τα ζουμάκια από τη φράουλα το κάνουν σαν να είναι μαρμελάδα. Τέλεια. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Και τώρα έτσι όπως είναι ζεστή, μήνεση εδώ, θα βάλω και την υπόλοιπη σοκολάτα και θα την ξαναβάλω άλλα 3 λεπτάκια να μου λιώσει και αυτή η σοκολάτα. Δεν το γέμισε σοκολάτα από πάνω γιατί ήθελα πρώτα απ' όλα να μου μαραθεί η φράουλα, όπως βλέπετε ότι έχει γίνει κιόλας. Τώρα συμπληρώνοντας τη σοκολάτα με αυτόν τον τρόπο έχει μαραθεί σωστά η φράουλα. Και τώρα έρχομαι και τη σκεπάζω. Γιατί με ρώτησε και κάποιος εδώ. Στο στούντιο. Γιατί δεν την έβαλες από την αρχή όλη τη σοκολάτα. Και του εξήγησα το λόγο. Πολύ ωραία. Στο φούρνο. Όχι πάνω από 3-4 λεπτάκια. Ίσα-ίσα να έρθει και η σοκολάτα. Να πάρει τη θερμοκρασία των υπολείπων υλικών και να λιώσει. Λοιπόν, εδώ έχω το λεμονοθήμαρο που εμένα μου αρέσει και το αγαπώ τόσο πολύ και το βάζω. Να και εδώ έτσι γύρω γύρω. Πάρ' το αυτό και αυτό που είναι κοτσανάκια. Θα κόψω λίγο ακόμα. Γιατί δεν γίνεται, εγώ αν δεν τα κάνω τα πράγματα να μυρίζουν Κρήτη, δεν ησυχάζω. Τέλεια. Και τώρα, η γαλλική μας ταρτούλα. Βουαλά! Είδατε πως έγινε η σοκολάτα. Για κοιτάξτε παρακαλώ. Θα την
μετακινήσω έτσι. Και θα την αφήσω να ησυχάσει πριν κόψω κομμάτι. Να είστε καλά. Θέλω να προσέχετε τους εαυτούς σας. Αύριο σας έχω έτοιμο γλυκάκι. Δεν θα το πιστεύετε. Ένα γλυκάκι που σας ετοιμάζω αύριο. Δεν σας λέω τίποτα σήμερα. Θέλω να έχετε έτσι λίγο αγωνία. evaintasteland.com για να δείτε πάρα πολλές συνταγές. Στο Facebook, στο Mama Mia, περιμένω τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες από το φαγητό που φτιάχνετε και από εσάς τους ίδιους. Είπαμε για να γνωριστούμε, να ξέρουμε ποιοι είστε. Μην παρακολουθείτε και με γνωρίζετε μόνο εσείς, σας γνωρίζω και εγώ σιγά σιγά. Και neatv.gr για να δείτε όλες μας τις εκπομπές. Πολλά φιλάκια, γεια σας!